αυτό που θα γίνει σε λίγο. Δεν ξέρω το αποτέλεσμα, δεν ξέρω τι θα συμβεί. Εγώ απλά στο άκουσμα αυτού του παιχνιδιού και στην περιγραφή έμεινα άναυδος και είμαι σε αναμονή. Σήμερα θα παίξετε ράγπι. Ένα ιδιαίτερο ράγπι όμως. Ένας παίκτης από την κάθε ομάδα θα εκτοξεύει μία μπάλα από τον καταπέλτη. Οι παίκτες των ομάδων που θα βρίσκεστε μέσα στο γήπεδο θα πρέπει να πιάνετε την μπάλα στον αέρα. Αμέσως μετά πρέπει να τρέξετε και να αποφύγετε τους αντιπάλους σας ώστε να περάσετε την τελική γραμμή και να βάλετε γκολ. Θα πρέπει να τοποθετήσετε την μπάλα στο κουτί της αντίπαλης ομάδας. Η ομάδα που θα δεχτεί πρώτη 11 γκολ θα πάει στην παραλία. Θα μπορούσε να πει κανείς σε αυτό το σημείο, τώρα που σας εξήγησα το παιχνίδι, ότι θα υπήρχε και μια φύση συνεργασίας ίσως ανάμεσα σε δύο ομάδες, αν θέλουν να γεμίσουν περισσότερα γκολ σε μια ομάδα που θέλουν γρήγορα να τη στείλουν κάπου. Περιμένετε λίγο. Να ξεκινήσουμε από το γράμμα μου, επιτρέπετε. Ναι, γιατί για να στείλεις σε κάποιον ένα γράμμα, πάει να πει ότι δεν είσαι στην ίδια ομάδα. Διότι αν ήταν κάποιος από τους κόκκινους, θα τον έπιανε στη γωνία, μέσα στη βιλάρα είναι, και θα έλεγε, αλλά να τα πούμε δύο λεπτά. Σωστά. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι εξωτερικός, ενώ κάποιος από την Ελλάδα, δεν μπορεί να στείλει γράμμα. Σωστά. Τα ελτά δεν φτάνουν στο Παλάου, αν όχι. Δεν μπορεί να στείλει γράμμα και να το δείξει η κάμερα ότι έχει στείλει κάποιο γράμμα. Ωραία. Άρα, η λογική λέει ότι είναι κάποιο από την ομάδα. Από τις άλλες δύο ομάδες. Του ωκεανού. Τη ζούγκλα. Ή τη ζούγκλα. Συγγνώμη, και αν είναι ο Γρηγόρης Αρναούτογλου. Για ποιο λόγο κάποιο να θέλει να δώσει γράμμα. Να. Προφανώς για να του πει κάτι που δεν γνωρίζει. Άρα αυτό το κάτι αφορά στην Ελλάδα. Γρηγόρη, έχει δώσει γράμμα στο Μαυρίδι. Ναι, γιατί γελάς. Έλα ρε Άρη. Η αλληλογραφία είναι ίν. Έλα ρε Άρη. Γιατί. Εγώ λέω, μήπως παιδιά του μαρτυράει κάτι που δεν γνωρίζει. Δηλαδή κάτι που μπορεί να έχουν πει για αυτόν, συμπέκτες. Το κρατάει, το βάζει μέσα στη τσέπη του. Βλέπεις. Και κάπως πιάνει το κεφάλι του. Και κάτι λέει στην αποστολία. Ναι, αλλά η αποστολή είναι πολύ άνετα. Αυτό που λέει, αυτό που λέει στην αποστολή είναι άσχετο από το γράμμα. Ναι, παιδιά, γιατί είναι πάρα πολύ άνετα. Δεν είναι προβληματισμένος. Γιατί δεν τη βλέπω. Κάνει. Α, και θα εκλέγει. Ενώ ο Γιώργος στεναχωρεί αυτό που διαβάζει. Του στέλνει κάποιο γράμμα και του λέει πρόσεξε, η αποστολία σε έδωσε. Και τη λέει αποστολία. Θα σε φτιάξω εγώ καλά. Το στεναχωρεί. Το προβληματίζει και το στεναχωρεί. Αποκλείεται να είναι κάποιο που τον παρηγορεί για αυτό που τράβηξε όταν όλη του η ομάδα τον έδωσε και το ψήφισε. Αποκλείεται να είναι κάποιο που τον παρηγορεί για αυτό που του συνέβη. Όχι από την ομάδα του. Όχι από την ομάδα του. Άρη τον παρηγορεί κάπως με γράμμα. Ναι, άμα δεν έχει άλλο τρόπο. Για μισό λεπτάκι. Άμα δεν έχει άλλο τρόπο. Κάτι άλλο είναι που τον συγχύστηκε. Ωραία, συγχύστηκε. Τι λέτε τώρα, δεν είναι παρηγορία. Στενοχωρήθηκε. Συγχύστηκε. Στενοχωρήθηκε. Ράκο. Παιδιά, το πιάνει το κεφάλι σου έτσι. Παιδιά, δεν μπορεί να είναι από ομάδα. Αν είναι από ομάδα, θα είναι από τη δική του ομάδα. Δεν γίνεται να είναι από τη δική του. Θα πήγαινε, παιδιά, να σας πω κάτι. Κλεοπάτρα μου, θα πήγαινε να το πούνε. Και μολύβι, στυλό, χαρτί, μολύβι, ποια ομάδα μπορεί να είναι. Ολόκληρη βίλα έχουν. Θα τον έπαιρνε στο κουζινάκι και θα του λέγει κάτι. Η ζούγκλα αποκλείεται. Συγγνώμη, δηλαδή. Είναι από άλλη ομάδα. Πέτρα μολύβι, πηγάδι, χαρτί. Δεν το ξέρει.